πριν αλλάξει θέμα, επειδή ξέρω ότι ήσουν παρόν σε μια εκδήλωση πολύ συγκινητική για τον πρόεδρο του Αλφα που έφυγε από τη ζωή, τον ιδιοκτήτη του σταθμού μας. Τον Παλιό. Τον Παλιό, βεβαίως. Που έφυγε από τη ζωή, λέω. Τον Παλιό ιδιοκτήτη του σταθμού, πριν αλλάξει χέρια. Παρουσιάστηκε η πρωτομή του στα γραφεία της Inter-American. Μάλιστα, ξέρω ότι συγκινήθηκες και εσύ και ο Αντώνης Σρόιτερ. Πες μας λίγο για αυτή την εκδήλωση. Το λέω γιατί δεν θέλω να το αφήσω στο τέλος της στήλης και να μην προλάβουμε. Κοίταξε, ήταν μια ανθρώπινη, οικογενειακή εκδήλωση προς τιμήν του Δημήτρη Κοντομινά. Όπως έχουμε πει, ο Δημήτρης Κοντομινάς θεωρούσε την Inter-American το παιδί του. Και ήταν το παιδί του και φυσικά η Inter-American, παρά τα όσα ακολούθησαν μετά την πώληση, στάθηκε στον Δημήτρη Κοντομινά, όπως έχω πει και το ξαναλέω γιατί το πιστεύω, ως η πραγματική του θυγατέρα μέχρι το τέλος της ζωής του, αλλά και βλέπουμε και τώρα μετά θάνατον ότι εξακολουθεί να τον τιμά. Να πούμε τι βλέπουμε. Αυτή είναι η πρωτομή που παρουσιάστηκε χθες στα κοσμήτα κεντρικά γραφεία της Inter-American. Στην είσοδο, του κτηρίου που σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε επί των ημερών του Δημήτρη. Εκεί ήταν η κόρη του, η Μαρία, η μοναδική. Ήταν όλη, ήταν όλη του η οικογένεια. Ήταν η οικογένεια. Η Κυριακήτη, ναι. Η ανιψιά του, ναι. Η Ελίνα. Κοίταξε, όλη δική του άνθρωποι. Ήταν η οικογένειά του. Η οικογένειά του, γιατί τους Inter-Americanistές τους θεωρούσε δικά του παιδιά. Είπε ο Αντώνης που έκανε την παρουσίαση ως κομφερασιέος, άλλος αλκιστέας, έχει τέτοιες ικανότητες. Ο Αντώνης είπε ότι η Inter-American ήταν το παιδί του και μας το έλεγε στον Άλφα. Εγώ θα προσθέσω το εξής. Η Inter-American, ναι, ήταν το παιδί του. Η τηλεόραση ήταν η ερωμένη του. Ήταν από τις πιο σπάταλες ερωμένες του Δημήτρη Κοντομινά. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε ακούσει. Ακούσα. Ήταν και γαλαντόμος. Ιστορίες γενεοδορίας με δώρα και παχυλά συμβόλαια. Εμείς δεν τα προλάβαμε, αλλά δεν πειράζει. Πολυδάπαν. Τα έχουμε ακούσει. Πολυδάπαν. Εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο στη μοίρα, μια με την που έγινε αυτή η τιμητική εκδήλωση στον Δημήτρη Κοντομινά. Και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ και να μην με μαλώσει και κανείς. Ο Δημήτρης Κοντομινάς ξεκίνησε αυτό το μεγάλο ταξίδι με την Inter-American στηριζόμενος σε φίλους. Το πρώτο μεγάλο του συμβόλαιο που δεν το ξέχασε ποτέ να το λέει και να το ξαναλέει ήταν το ομαδικό συμβόλαιο που του εμπιστεύτηκε η οικογένεια Βαρδινογιάννη με τον Motor Oil. Όταν έκανε το ομαδικό συμβόλαιο της Motor Oil, των εργαζομένων στη Motor Oil, η Inter-American απογειώθηκε. Η αρχή της καριέρας του εκεί στηρίχθηκε. Πού να φανταζόταν τότε ότι η Motor Oil θα ήταν και η διάδοχη κατάσταση, ναι, γιατί... Αυτό όχι μόνο αυτό θέλω να προσθέσω τώρα και να σας αποκαλύψω, γιατί τον έζησε αυτές τις στιγμές πολύ στενά. Ήταν στο στρατηγικό του όραμα. Ο Κοντομινάς είχε καταλάβει ότι τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του και κυρίως η Άννη. Έσπευσε λοιπόν την τελευταία στιγμή και είχε την τύχη η οικογένεια που τον ανέδειξε να τον στηρίξει. Και 700 και πλέον άτομα του Αλφα να διασωθούν. Θυμάμαι όταν έγινε η τελευταία πράξη μεταβίβασης του Αλφα, ανακουφισμένος και συγκινημένος μόνος του στην Παρυμπόπη, που δεν υπάρχει πια γιατί έχει καεί. Έχει καεί όλος χερός στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Ναι, μου είπε μία και μόνο λέξη. Είδες, όπως ξεκίνησα, έτσι τελείωσα. Μάλιστα. Και αυτό νομίζω ότι ήταν ένα από τα χαρίσματα, αλλά και την τύχη που είχε ο Δημήτρης Κοντομινάς, που τον τιμά, επαναλαμβάνω,
η πραγματική του θυγατέρα. Λοιπόν, αυτή ήταν η συγκινητική Δεν ήθελα να τα πω αυτά, αλλά εσύ με προκάλεσες. Εγώ σε προκάλεσα, όχι, γιατί ήξερα ότι βρέθηκες εκεί, είχα ρεπορτάζ για τη συγκίνηση που ένιωσες και εσύ και ο Αντώνης ως παρουσιαστής. Και ήθελα να κάνω μια αναφορά, γιατί όπως και να έχει, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης του σταθμού ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ κοντά μας, ήταν πολύ έντονος. Ήταν ο άνθρωπος που θα σε έπαιρνε να σου πει την άποψή του με όποιο τρόπο ένιωθε εκείνη τη στιγμή, να σου πει μια καλημέρα. Άντε να σας πω και κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό το πρωινό και κυρίως η σύνδεση δική μου με το ψυχαγωγικό ήταν δική του σκέψη, δικό του όραμα που με την Κουτσελίνη το έβαλαν μπροστά. Ναι. Αλλά αυτό είχε μεγάλες διακυμάνσεις. Να πω κάτι, επειδή μου ήρθε ένα μήνυμα από την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού μας. Μου λέει, ήταν πολύ καλός ο κύριος Δημήτρης Κοντομινάς, γιατί έχει φύγει, αλλά οι άνθρωποι του ΑΛΦΑ έχουν ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας τώρα από την υπάρχουσα διοίκηση και πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη μετάβαση. Είναι σημαντικό. Εγώ είπα τη συνέχεια. Η συνέχεια που υπάρχει. Και όταν τον έπιαναν τα νεύρα του, τα διάφορα, έπαιρνε με όλους, έλεγε τα τρελά, ναι, τα τρελά του. Και λέω, καλά του λέω. Στη σταματίνα, λέω, μιλάς με τέτοιο έντονο ύφος, δεν σκέφτεσαι το Θέμη, τον οποίο το Θέμη τον αγάπαγε υπερβολικά. Και τι έκανε ο πονηρός? Έπαιρνε μετά το Θέμη. Και ναι, έπαιρνε το Θέμη και έκανε καλούδια. Εγώ έπαιρνα στεναχωρεμένη το Θέμη και έλεγα με πήρε ο πρόεδρος και μου μίλησε έτσι και μου είπε αυτό. Δεν πειράζει, μου λέει, είχε εκείνη την ώρα μπορεί να έχει. Αλλά με πήρε. Εμένα με πήρε, ήταν πολύ γλυκός, κάναμε πλάκα. Εντάξει, οπότε το ισορροπούσε. Ωε, καλά, σε αυτά δεν τον έπιανε. Δεν το συζητώ. Αυτό είναι οι χαρισματικοί άνθρωποι. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε τυχεροί που όπως και να έχει οι άνθρωποι του ΑΛΦΑ, όπως πολύ σωστά είπες, σε αυτή τη διάδοχη κατάσταση βρήκαν έτσι ένα λιμάνι ασφαλείας και είναι σημαντικό. Όχι απλό λιμάνι ασφαλείας. Μπορούμε να μην το παίρνουμε ως δεδομένο ότι... Αυτό πάνω από ότι σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία και σε μια δύσκολη κατάσταση και σε μια περίοδο ρευστότητας γενικότερης, το να νιώθεις ότι είσαι ασφαλή στη δουλειά σου είναι, πίστεψέ με, και ότι όταν να πληρωθείς, θα πληρωθείς και ότι έχεις τις σωστές συνθήκες εργασίας, είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία σου. Ο Κοντομινάς είχε και μία πετρεία. Ήθελε η βινιέτα του, η Ιντερ Αμέρικαν για παράδειγμα, αν δείτε, στα πιο κεντρικά σημεία της Αθήνας υπάρχει βινιέτα. Στον ουρανοξύστη. Λοιπόν, εμείς είμαστε στον ουρανοξύστη και πέσαμε από τον ουρανοξύστη και πέσαμε σε δίκτυο προστασία.